Οι νέες ποικιλίες σταφυλιών που φυτεύονται σταδιακά από πέρυσι στα αμπέλια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας είναι το ΑΡΑ15, ΑΡΑ28, ΑΡΑ32 και ΑΡΑ19. Οι ποικιλίες αυτές που εισάγονται από την Αμερική αντικαθιστούν τις σουλτανίνες που είναι εξαιρετικό σταφύλι αλλά πολύ ευπαθές. Παρακολουθήσαμε τη φύτευση των ΑΡΑ15, του λευκού γευστικού, ανθεκτικού και πολύ παραγωγικού σταφυλιού στο αγρόκτημα του Μυρτοφύτου και μιλήσαμε με τον παραγωγό και εξαγωγέα Γιώργο Κατσακιώτη και τον παραγωγό Μπάμπη Χατζίου Ακιμίδη για τις προοπτικές του εγχειρήματος που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της συμβολιακής γεωργίας. Κύριε Κατσακιώτη, ΑΡΑ15, νέα ποικιλία. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα κτήμα, σε ένα καινούριο αμπελώνα που φυτεύουμε, προχωράμε τη διαδικασία αναμπέλωσης και βάζουμε μια καινούργια ποικιλία, η οποία θεωρείται η Άρα, και βάζουμε κυρίως εδώ την αυαρχίδα της Άρα, το άσπρο, είναι το ΑΡΑ15, το οποίο θεωρείται είναι αμερικάνικη ποικιλία, η οποία είναι πάρα πολύ, έχει δυνατά ποιοτικά στοιχεία και ποσοτικά, και με αυτό προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε τους ξένους ανταγωνιστές μας, οι οποίοι Ισπανοί, Ιταλοί, Τινήσιοι, Αιγύπτιοι, τα έχουν ξεκινήσει πριν αρκετά χρόνια και έχουν μπει στη διαδικασία αναμπελώσεων με τις καινούργιες ποικιλίες. Είναι μια ποικιλία που την πιστεύουμε, την έχουμε δει, συγκεκριμένα την είδαμε εμείς, η εταιρεία δικιά μας, πριν 2 μήνες στο Cape Town είχαμε πάει, πήγε ο γιος μου και την παρακολούθησε. Πέρυσι είχα πάει εγώ στη Χιλή και την είδαμε επί τόπου. Βάσει το μικροκλίμα εκεί είναι μια πάρα πολύ καλή ποικιλία. Και το ίδιο ευελπιστούμε και εδώ, ότι και εδώ το μικροκλίμα θα είναι τέτοιο που πιστεύουμε ότι είναι το ίδιο με εκεί, ούτως ώστε να έχουμε μια σωστή ποιοτική παραγωγή και ανταγωνίσιμη στις ξένες αγορές. Είναι καθαρά προϊόν εξαγώγημα το σταφύλι και ειδικά το Άρα, η Άρα ποικιλία είναι 100% εξαγώγημη. Κύριε Κατσακίδη, εσείς ασχολείστε με μια παραγωγή καθετοποιημένη, είστε από την καλλιέργεια. Ακριβώς. Μέχρι την τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία και διάθεση στις ξένες αγορές. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα όπως τώρα μπορείτε να τα εντοπίσετε σε σχέση με τους ανταγωνιστές σε αυτές τις δύο? Ναι, ακριβώς. Τα προβλήματα τα δικά μας σε σχέση, ας πούμε, με τους Ισπανούς και τους Ιταλούς είναι τα λεγόμενα δομικά προβλήματα που έχει η ελληνική γεωργία. Και τι σημαίνει αυτό? Π.χ. ο αγρότης, ο αντίστοιχος αμπελουργός, ο Ιταλός ή ο Ισπανός, εκείνος μιλάει με εκτάρια, εμείς μιλάμε με στρέμματα. Και ποια είναι η διαφορά? Ένα εκτάριο έχει 10 στρέμματα. Εκεί ένας μέσος παραγωγός έχει 40 εκτάρια, το οποίο σημαίνει 400 στρέμματα, 300 στρέμματα. Εδώ ο μέσος όρος του Έλληνα παραγωγού είναι γύρω στα 30 στρέμματα, χοντρικά το λέω, 25, 30, 35. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να περάσουμε ένα νέο μοντέλο, μια καινούργια στρατηγική, ούτως ώστε να καταφέρει ο δικός μας ο αγρότης να αυξήσει τα στρέμματά του. Για να μπορέσουμε, είναι ένα πλαίσιο που πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Και εφόσον αυτό μας δυσκολεύει, πρέπει να προχωρήσουμε σε καινούργιες ποικιλίες ποιοτικές και να κάνουμε το λεγόμενο brand. Το brand τι σημαίνει? Δηλαδή ποιότητα. Πολύ καλύτερη ποιότητα, ούτως ώστε μέσα από την ποιότητα να φέρουμε παραπάνω πλούτο για τον αγρότη μας. Νέα ποικιλία, νέο στοίχημα. Προβλήματα και προοπτικές. Από ό,τι ακούμε, τα προβλήματα είναι πολύ λιγότερα από ό,τι ήταν με τη σουλτανίνα που είχαμε. Και γι' αυτό και πήραμε αυτό το ρίσκο με ιδιωτική πρωτοβουλία και με τη βοήθεια του κυρίου Κατζαγκιώτη. Επιλέξαμε αυτή την ποικιλία η οποία έρχεται από την Αμερική και έχουμε το προαίσθημα ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι πηγαίναμε με τη Σουλτανίνα. Η Σουλτανίνα για την περιοχή μας ήταν προβληματική. Καλό με προϊόν, αλλά με πολλά προβλήματα. Με το Άρα πιστεύω θα είμαστε πολύ καλύτερα. Σε όλη αυτή την υπόθεση, η πολιτεία είναι παρούσα ή απούσα? Όχι, αυτό ήθελα να τονίσω, ότι αυτή η αλλαγή που κάνουμε τώρα γίνεται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Το κράτος είναι απόν. Εγώ ήθελα να δίνει τις κατευθύνσεις τουλάχιστον προς τα που πηγαίνουμε. Τώρα εξαρτάται από τον κάθε Κατσακιώτη, από τον κάθε Χατζιακιμίδη να επιλέξει την ποικιλία του. Και φοβάμαι ότι κάποια στιγμή μήπως έρθει και η υπερπαραγωγή. Ενώ αν ήταν από την πολιτεία θα υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο. Αυτό είναι το παραπονόμο που η πολιτεία είναι απούσα αυτά τα χρόνια.